κομμάτι της μάσκας, γιατί βλέπουμε ότι στα σχολεία η χρήση της μάσκας μπήκε πολύ επιτυχημένα. Εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα. Βλέποντας τα παιδιά σε καθημερινή βάση, αρχίζουν να μπαίνουν στο κλίμα της μάσκας, συνηθίζουν. Καλώς ή κακώς, αυτό μας επιβάλλανε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Οπότε και εμείς πάμε σύμφωνα με ό,τι οδηγίες έχουμε. Mm-hmm. Κατέρινα, εσύ ως έφορος, θέλω έτσι να μας πεις από τη δική σου την πλευρά, τι προβλέπετε φέτος να κάνετε και τι είναι οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε. Καταρχάς, από μια καλησπέρα, μια καλή οδηγική σε όλους. Οι οδηγίες σας που μας στείλετε κεντρικά. Οπότε τα κεντρικά μας στείλουν. Κάθε 10-15 μέρες που ο πρόεδρος παίρνουμε email με τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Τα πρώτα email που έχουν έρθει είναι ότι πρέπει να γίνουν έξω από τους συγκεντρώσεις και ο καιρός δίνεται να είμαστε έξω εξωτερικούς χώρους. Αλλά και εμείς, το πρόγραμμά μας γενικά μας αρέσει η φύση, αγαπάμε τη φύση. Οπότε είναι κάτι το οποίο για μας είναι ένα συν. Υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν προσαρμοστεί με βάση τον COVID, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιχνίδια και κάποιες δράσεις οι οποίες ενδείκλεται σε αυτές τις καταστάσεις που ζούμε. Ναι, κάποια συγκεκριμένα όχι, απλά εμείς με τις όρες του COVID τα κάνουμε έτσι ώστε να είναι σωστά, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γενικότερα, πώς βλέπεις, Κατερίνα, και εσύ την πείρα σου την οδηγική αυτή η χρονιά? Ξέρω ότι ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Πιστεύεις ότι θα επηρεάσει γενικότερα την πορεία του οδηγισμού όλη αυτή η κρίση με την πανδημία? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί εδώ είμαστε ένα μικρό μέρος που δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό. Τα παιδιά δεν έχουν πολλές επιλογές, έτσι. Και θεωρώ ότι τα παιδιά θα είναι δίπλα μας και πάλι. Οι γονείς δεν φοβούνται. Ωραία. Καλή οδηγική χρονιά να είστε καλά. Γεια σας. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Ξεκινάει η νέα χρονιά του οδηγισμού εδώ στην πλατεία. Βλέπω χαμόγελα, πολλά χαμόγελα από παιδιά. Πείτε μας δύο λόγια για τα μέτρα τα φετινά. Καλησπέρα. Ναι, όντως σήμερα ξεκινάει η νέα οδηγική χρονιά με το άνοιγμα της οδηγικής χρονιάς. Τα μέτρα είναι όπως έχουν πάρει τις οδηγίες, βάσει COVID, με τις αποστάσεις. Οι συγκεντρώσεις μας θα είναι στο πλήστο τόσο βοηθάει ο καιρός στους εξωτερικούς χώρους. Τα παιδιά θα έχουν παραπάνω από 15 παιδιά. Όταν θα πηγαίνουμε στην εστία μας θα φοράμε τη μάσκα με αντισηπτικό, όπως το βλέπουν άλλωστε τα μέτρα. Βλέπω ότι έχει αρκετά παιδιά. Έχουν γίνει καινούργιες εγγραφές? Έχουν γίνει κάποιες καινούργιες εγγραφές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμείς χαρήκαμε βλέποντας νέες εγγραφές. Περιμένουμε και άλλα παιδιά που σήμερα δεν μπορούσαν να τα δουν εδώ πέρα. Έχουμε και νέα στελέχη. Είδα δύο νέα στελέχη. Ναι, έχουμε δύο νέα στελέχη σήμερα. Κατερίνα μου, εγώ θα ευχηθώ να πάει η νέα χρονιά καλά, όχι όπως την περσινή λόγω του COVID. Ευχόμαστε μην έρθει καινούριο lockdown, όπως το λένε, και να συνεχίσετε τη χρονιά σας με
ναι, και στο χώρο έξω αλλά και στους χώρους μέσα με νέες δραστηριότητες. Και εμείς αυτό ευχόμαστε, αν πλέον είμαστε προετοιμασμένοι, όλα καλά θα πάνε. Κατερίνα, εύχομαι καλή χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σταματία μου, καλησπέρα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοί σου, θα θέλαμε και από εσάς δύο λόγια για τη φετινή χρονιά. Ωραία, τα αγαπημένα μου στελέχη. Φέτος ξεκινάμε. Φυσικά με τα μέτρα λόγω κορονοϊού προσπαθούμε να πάρουμε τον άξονα που είναι στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Ζωής στη Φύση. Οπότε οι περισσότερες συγκεντρώσεις θα γίνουν έξω. Εγώ έχω το ρόλο και της περιφερειακής εφόρου, οπότε ταυτόχρονα στην Ελλάδα ανοίγουν και τα υπόλοιπα τοπικά. Είμαστε από τις πιο οικονομικές δραστηριότητες, η αλήθεια, και έχουμε να κάνουμε πολύ με τον έξω χώρο. Εύχομαι καλή οδηγική χρονιά και υγεία σε όλους, γιατί τα παιδιά μας είναι και η ασφάλειά μας πάνω απ' όλα. Αυτό θα είναι μία φορά το εβδομάδα η συγκέντρωση. Θα είναι μία φορά την εβδομάδα, εκτός αν μπουν στο πρόγραμμα μονοήμερες ή διήμερες εκδρομές, εφόσον ανοίξουν και τα μέτρα και μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εντάξει, Σταματία μου, θα ευχηθώ καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστούμε.